Πρόταση χωρίς δημοσιονομικό κόστος, η οποία θα δώσει ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που σβήνουν, έδωσε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, Βασίλης Κορκίδης. Η πρόταση αυτή αφορά τις επιχειρήσεις που πριν το 2009 δεν είχαν καμία οφειλή. Η εντός κρίσης μικρομεσαία επιχείρηση που πριν το 2009 δεν είχε καμία οφειλή, να μπορεί να μπαίνει αυτόματα σε όλες τις ρυθμίσεις φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. Οι πληροφορίες μου είναι ότι θα δεχθεί η Τρόικα τις 48 δόσεις. Εμείς έχουμε ζητήσει 60, η Τρόικα θα την προτείνει 48. Με τον τρόπο αυτό, όπως επισημαίνει ο κύριος Κορκίδης, οι επιχειρήσεις εξασφαλίζουν φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, ενώ ταυτόχρονα παγώνουν οι ποινικές διώξεις. Σωσίβιο για χιλιάδες μικρομεσαίους και το ΕΣΠΑ, όσον αφορά το πρόβλημα της ρευστότητας στην αγορά. Την Κρήτη και το Ηράκλειο περισσότερο. Κάνουμε συζητήσεις με τον κύριο Μυρτάκη, με την Παγκρίτια Τράπεζα, και είναι και πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιριστικών Τραπεζών, να μετεξελίξουμε τις συνεταιριστικές τράπεζες, τις δομές τους, σε μια αναπτυξιακή τράπεζα μικρομεσαίων. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε αυτά τα κονδύλια των 2 δις από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να τα διοχετεύσουμε το συντομότερο δυνατόν στην πραγματική οικονομία. Κάτι που οι συστημικές τράπεζες δεν μπορούν λόγω δυσκολιών, τεχνικών δυσκολιών, να το κάνουν. Καλό μου ακούγεται, απλώς δεν ξέρω πώς και τι, πώς θα είναι. Αν δεν το δούμε στην πράξη, δεν μπορώ να πω με τα βεβαίωση. Η κλίση στρόφου και στου δανεισμού είναι ένα θέμα αυτό. Μεγάλο πρόβλημα. Και όποιος δεν έχει, ας πούμε, καβάτζα, δεν θα επιβιώσει. Περισσότερες από 90.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατέβασαν ρολά στην Ελλάδα εν μέσω κρίσης. Εκατοντάδες μεταξύ αυτών και στην Κρήτη, ενώ πολλοί εργαζόμενοι έμειναν από τη μία μέρα στην άλλη χωρίς δουλειά. Η κυρία Αντωνία διατηρεί τη δική της επιχείρηση, ένα μίνι μάρκετ, εδώ και 20 χρόνια στην Αλικαρνασσό. Αδυνατώντας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της, ωστόσο, αναγκάστηκε να κάνει περικοπές στο προσωπικό. Παλιότερα είχα 2 άτομα, βεβαίως, ναι. Αλλά τώρα τα τελευταία 3-4 χρόνια είμαστε μόνοι μας οικογενειακά. Σύμφωνα με τον κύριο Κορκίδη, οι καταιγιστικές εξελίξεις της Κύπρου επηρεάζουν και τις συμφωνίες στον τομέα του τουρισμού, αφού πολλά πακέτα εκκρεμούν λόγω της ρευστής οικονομικής κατάστασης στη Μεγαλόνησο. Σαφέστατα μπορούν να επηρεαστούν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή εκκρεμούν, αν θέλετε, πολλά τουριστικά πακέτα τουριστικών επιχειρήσεων που έχουν έδρα την Κύπρο, στο να κλείσουν κάποια πακέτα ακόμα και στην Κρήτη ή να προκαταβάλουν, αν θέλετε, κάποια ποσά. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει από τη στιγμή που οι κυπριακές τράπεζες είναι κλειστές ή που κανείς δεν ξέρει την εξέλιξη, αν θέλετε, της οικονομίας της Κύπρου. Μέσα στο αδιέξοδο πάντως υπάρχουν και εκείνοι που στέκονται όρθιοι παρά την κρίση. Επιχείρησαν να δραστηριοποιηθούν στην καρδιά της ύφεσης, αλλά βγήκαν κερδισμένοι χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. Όπως ο κύριος Μύρον. Ένα χρόνο πριν αποφάσισε να ανοίξει κατάστημα με ρούχα. Πώς επιβιώνει σήμερα? Το κατάστημα πουλά είδη ρουχισμού, αλλά βλέπω ότι παιδικά, κάνετε παιδικά και επιδιορθώσεις ενδυμάτων. Δηλαδή προσθέτεται υπηρεσίες. Βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το σχεθήκαμε λόγω κρίσης. Γιατί ο κόσμος τώρα δεν αγοράζει εύκολα πράγματα και επιδιορθώνει αυτά που έχει. Οπότε κερδίζετε από αυτό. Κερδίζουμε από αυτό. Κερδίζουμε. Η γυναίκα μου το δουλεύει. Δεν περισσεύουν χρήματα για να προσλάβουν. Όχι, για υπαλλήλους δεν το συζητάμε καθόλου.